Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 512. Είναι από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιον μη βήτα, 42. Μη βήτα κεφάλαιο, 42 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίς με τη χάρη του Χριστού, 512. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριον και είπεν: «Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς το χασμό σου δύναται να υποδιστεί. Τι σου τόσο κρύπτον την βουλή να συνέτος? Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν, πράγματα υπερθαύμαστα διεμέ, τα οποία δεν εγνώριζον. Άκουσον δέομαι, και εγώ θέλω λαλήσει και θέλω σε ρωτήσει και εσύ διδαξών με. Οίκον περισσούμε την ακοήν του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει δια τούτο, βδελίτο με εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδόν». Αφού δε ο Κύριος ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, είπεν ο Κύριος και προς Ελιφάς τον Θεμανίτη: «Ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά των δύο φίλων σου, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν, ως ο δούλος μου Ιώβ. Δια τούτο λάβετε τώρα σε αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς και υπάγεται προς τον δούλο μου Ιώβ και προσφέρατε ολοκαύτωμα υπέρ εαυτών. Ο δε Ιώβ, ο δούλος μου, θέλει και τεύση υπέρ ημών, διότι θέλω δεχθεί το πρόσωπον αυτού, δια να μην πράξω με εσάς κατά την αφροσύνη σας, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Και υπήγον Ελιφάς ο Θεμανίτης, Βιλδάδ ο Σαφχίτης και Σοφάρ ο Ναμαθίτης, και έκαμον ως προσέταξεν εις αυτούς ο Κύριος, ο δε Κύριος εδέχθη το πρόσωπον του Ιώβ. Και έστρεψεν ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ, αφού προσηφχήθη υπέρ των φίλων αυτού, και έδωκεν ο Κύριος τον Ιώβ διπλάσια πάντων τον όσα είχε πρώτερον. Τότε ήλθον προς αυτόν πάντες οι αδελφοί αυτού και πάσε αδελφέ αυτού, και πάντες συγνωρίζοντες αυτόν πρώτερον, και έφαγον άρτον μετ' αυτού εν το οίκο αυτού, και συνέκλαυσαν αυτόν και παρηγόρησαν αυτόν περί παντός του κακού το οποίον ο Κύριος επέφερεν επ' αυτόν. Και έδωκαν έκαστος σε αυτόν εν αργύριον και έκαστος εν χρυσούν ενότιον. Και ευλόγησεν ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων και 600.000 καμήλους και 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 όνους και γεννήθησαν έτης από τον 7 ή και 3 θυγατέρες και κάλεσε το όνομα της πρώτης Ιεμιμά και το όνομα της δευτέρας Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερένα Πούχ και δεν ευρίσκε το εφόλης της γης γυναίκες ωραίες οι θυγατέρες του Ιώβ. Και ο πατήρ αυτόν έδωκε σε αυτά κληρονομία μεταξύ πάν των αδελφών αυτών. Μετά τα αυτά έζησε ο Ιώβ 140 έτη και είδε τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού τετάρτην γενεάν και τελεύτησε ο Ιώβ γέρον και πλήρης ημερών. Αμήν». Ιώβ είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο μέσα στην Αγία Γραφή. Το όνομά του σημαίνει καταδιωκόμενος, για τον οποίον στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού περιγράφει λέγοντας ότι «μακαρίζομεν τους υπομένοντας, καθώς ακούσαμε την υπομονή του Ιώβ», την υπομονή του Ιώβ, επαναλαμβάνω, την υπομονή του Ιώβ, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του Ιώβ μέχρι τέλους και εν τέλει είδατε την έκβαση που έκαμε ο Κύριος στο τέλος, διότι είναι πολυέσπλαχνος και ικτήρμων. Ένας άνθρωπος λοιπόν τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να φανερώσει την πνευματική μάχη που υπάρχει και η οποία περιβάλλει όλους τους ανθρώπους του Θεού. Να αποκαλύψει μέσα από τον Ιώβ ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, ότι η ζωή μας και η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε εν κινδύνο και
ευχαριστούμε το Θεό, γιατί παρόλο που δεν βλέπουμε, παρόλο που δεν ακούμε, παρόλο που δεν καταλαβαίνουμε, υπάρχει μπροστά στο δρόμο μας ένας εχθρός δυνατός που δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε εάν ο Θεός και μάλιστα διά του Ιησού Χριστού τώρα δεν έμπαινε ανάμεσα σε Αυτόν και σε εμάς να διαφυλάξει τόσο εμάς όσο και στην οικογένειά μας. Το ότι ζούμε, αναπνέουμε και υπάρχουμε σήμερα, αφού επιλέξαμε και αποχωρήσαμε από το στρατόπεδο του διαβόλου, από τον κόσμο τούτο που Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, επαναλαμβάνω, εάν μέχρι σήμερα υπάρχουμε, αναπνέουμε, ζούμε, κινούμεθα, αυτό είναι χάρη Θεού. Αυτό είναι το έλεος του Θεού και η κτιρμή του Θεού. Είναι η ενέργεια του Θεού, η αγάπη του Θεού, όπου δια του Ιησού Χριστού επεμβαίνει αποτελεσματικά στην προστασία μας. Δηλαδή, είναι απόλυτη ανάγκη να γνωρίζουμε ότι είμαστε προστατευόμενοι, που όμως από τη δική μας απόφαση, κίνηση και ενέργεια εξαρτάται αν η προστασία μας θα είναι πλήρης, τέλεια και ολοκληρωτική ή αν η προστασία μας θα χάνει τη δύναμή της μέχρι ίσως και να εξαφανιστεί. Ο Θεός δηλαδή θέλει, ο Θεός μπορεί, ο Θεός μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο θαυμαστό αυτού φως, δια του Ιησού Χριστού μας πρόσθεσε στο λαό Του και στην Εκκλησία Του και δια του Ιησού Χριστού μας διδάσκει, μας καθοδηγεί, μας συνετίζει, μας αποκαλύπτει το τι θέλει από μας, μας δίνει τη δύναμη να το εκτελούμε και να περπατάμε ακριβώς σε αυτό που θέλει από μας και μας αφήνει στην απόλυτη ελευθερία μας, καθώς μας έχει φτιάξει κατά την εικόνα Του και την ομοίωσή Του, ώστε να είμεθα το μοναδικό δημιούργημά Του που κατοικεί στην απόλυτη ελευθερία του Θεού. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να εκλέγουμε και να απορρίπτουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε και να σταματάμε. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι μας αρέσει, ό,τι θέλουμε και ό,τι νομίζουμε. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι και το μήνυμα σήμερα. Ελευθερωθέντες από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω από την αμαρτία μας, εάν δουλωθέντες εις τον Θεόν, εάν δηλαδή πάρουμε την απόφαση να είμεθα δούλοι του Θεού, τότε ο μισθός μας θα είναι η αιώνια ζωή. Τότε το τέλος μας θα είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Τότε θα είμεθα πάντοτε στην παρουσία του Θεού απόλυτα προστατευμένοι. Και έχει σημασία να είμαστε πάντοτε στην παρουσία του Θεού, γιατί μόνο όντες στην παρουσία του Θεού θα συμμετάσχουμε στην αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς ο Παύλος μας βεβαιώνει ότι κι εμείς όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου και χρονικά και ουσιαστικά, τότε θα έρθει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω να μας μεταμορφώσει και να μας παραλάβει. Άρα το κρίσιμο σημείο στον κάθε έναν από μας είναι, καθώς ο Θεός μας έβγαλε δια της αγάπης Του από το σκότος το πλήρες
και δια του Ιησού Χριστού μας έφερε στο φως το αληθινό. Το κρίσιμο και σημείο και το ερώτημα είναι πώς διαχειριζόμαστε το φωτισμό μας, την ελευθερία μας, πώς διαχειριζόμαστε την υπακοή μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού που μας έχει αποκαλυφθεί, πώς διαχειριζόμαστε την πλήρωσή μας δια Πνεύματος Αγίου που κατά χάρη μας εχαρίστη, πώς διαχειριζόμαστε τη συμμετοχή μας μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία του Χριστού, όπου κεφαλή είναι ο Χριστός και δύναμη του σώματος είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιώβ λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος δίκαιος, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, άμεμπτος, φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού, παντός κακού, με αποτέλεσμα η αγάπη του Θεού ήταν απάνω του, ήταν σε απόλυτη ελευθερία, μπορούσε να κάνει ό,τι του άρεσε, ό,τι ήθελε και ό,τι νόμιζε, αλλά πάντοτε είχε ένα φόβο μέσα του, μήπως απομακρυνθεί αυτή η παρουσία του Θεού και η υπεράσπιση του Θεού. Γι' αυτό θυσίαζε στο Θεό, προσέφερε στο Θεό, λάτρευε το Θεό μέρα και νύχτα. Αυτόν τον άνθρωπο τον ζήλεψε ο διάβολος και τον έβαλε στόχο. Κάθε έναν άνθρωπο που δοξάζει το Θεό, που λατρεύει το Θεό, τον ζηλεύει ο διάβολος γιατί τον χάνει. Είχε την αποκλειστική κυριαρχία σε αυτόν και την έχασε τον Ιώβ. Και κάθε άνθρωπο ο οποίος έφτασε στο σημείο να λατρεύει και να δοξάζει τον Θεό, ο διάβολος τον χάνει και τον βάζει στόχο. Και από εκεί και πέρα, σε αυτό το μοναδικό βιβλίο, μας αποκαλύπτονται τα μυστήρια του πνευματικού κόσμου. Πηγαίνει ο διάβολος στον ουρανό, πηγαίνει στο Θεό με μία πρόθεση να ζητήσει από το Θεό άδεια, γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς την άδεια του Θεού, να ζητήσει από το Θεό άδεια να πειράξει τον Ιώβ. Και ο Θεός του τη δίνει. Του τη δίνει γιατί τον εμπιστεύεται και του τη δίνει επειδή είναι ο μόνος που ξέρει το μέλλον και ξέρει ότι ο Θεός δια του Ιώβ θα θριαμβεύσει και ο Ιώβ δια της πίστεως στην αγάπη του Θεού θα θριαμβεύσει. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η ταλαιπωρία του Ιώβ μέσα στον πειρασμό, στη δοκιμασία παρακυρίου, αρρώστια, χάνει τη γυναίκα, χάνει τα παιδιά τους, χάνουν τα υπάρχοντά τους, τα χάνει όλα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Το χειρότερο είναι στη συνέχεια που τρεις φίλοι αγαπητοί, ο Ελιφάς, ο Βιλδάδ και ο Σοφάρ, σοφοί, με απόλυτη επίγνωση του Λόγου του Θεού, τον πλησιάζουνε για να τον παρηγορήσουνε και μη γνωρίζοντας τα πνευματικά συμβάντα, γιατί μπορεί να έχουν επίγνωση του Λόγου του Θεού αλλά δεν έχουν γνώση των πνευματικών που συμβαίνουν στη ζωή του Ιώβ, αντί πραγματικά να τον παρηγορήσουν και να τον ενισχύσουν και να τον στηρίξουν στην απόλυτη αδυναμία του, τον έκριναν, τον κατέκριναν και τον κατεδίκασαν. Στηριζόμενοι μάλιστα στο Λόγο του Θεού, όπου ο Λόγος του Θεού για αυτούς ήταν σκληρός ως προς την κρίση του προς τον Ιώβ. Γιατί δεν ήξεραν ότι πίσω από όλα αυτά υπήρχε ο Θεός και όλα αυτά ήταν σχέδιο Θεού. Αυτό που εμείς είναι ανάγκη να το ξέρουμε. Τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μας που δεν το ξέρει ο Θεός, δεν το επιτρέπει ο Θεός ή δεν το κάνει ο Θεός. Αυτό δεν το ξέρανε. Και έφτασαν μέχρι του σημείου να τους αποκαλέσει ο Θεός και ο Ιώβ
άθλιους παρηγορητάς, τους φίλους του που πήγαν με αγάπη προς Αυτόν. Από άγνοια. Και τότε ήταν που ο Θεός αρχίζει να επεμβαίνει. Και επεμβαίνει στη ζωή του Ιώβ πρώτον με προφητικό λόγο μέσα από ένα νεαρό προφήτη του Θεού τον Ελίου, όπου αρχίζει και βάζει τα πράγματα ο Θεός σε τάξη, για να καταλάβει ο Ιώβ να μην καταδικάζει πρώτον τους φίλους του, που από έλλειψη γνώσεως εξ αγνίας τον κατέκριναν, και ιδιαιτέρως να μην με τη σκέψη του καταδικάζει και το δίκαιο Θεό ως προς αδικία. Επειδή δεν μπορούσε να καταλάβει και ο Ιώβ, έλεγε άδικος είναι ο Θεός και συμβαίνουν όλα αυτά. Αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός ποτέ δεν είναι άδικος και ό,τι επιτρέπει στη ζωή μας το κάνει για το καλό μας. Για τη δόξα Του, για τη δόξα μας, για τη μισθαποδοσία μας, για την καρποφορία μας, επειδή μας αγαπάει. Και ο Ιώβ αρχίζει να καταλαβαίνει από τον προφητικό λόγο, γιατί μόνο ο λόγος διαπνεύματος Αγίου μπορεί να εξηγήσει στον άνθρωπο αυτά που ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν ξέρει. Γι' αυτό είναι ανάγκη όχι μόνο να μελετάμε το Λόγο του Θεού, γιατί αν μείνουμε εκεί θα είμαστε φανατικοί χριστιανοί, συγγνώμη, ψυχροί χριστιανοί. Είναι ανάγκη να πηγαίνουμε να προσευχόμαστε για να έρχεται ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου να μας αποκαλύπτει, για να είμαστε ισορροπημένοι χριστιανοί. Και ο ισορροπημένος χριστιανός είναι αυτός που περπατάει με το Λόγο του Θεού αλλά και με το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν λέω με το Λόγο του Θεού, εννοώ και με την κρίση και σκέψη και γνώση του Λόγου του Θεού, που πάντοτε είναι λανθασμένη εάν δεν έρθει η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, ώστε ο Λόγος του Θεού να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο, να φανερωθούν οι αλήθειες. Και όταν ο Ιώβ κατάλαβε, τότε συμβαίνει το θαύμα το μεγάλο. Ο Θεός, ο παντοδύναμος Θεός, για τον οποίον έχει ακούσει τόσα πολλά ο Ιώβ και έχει διαβάσει το Λόγο, έρχεται τώρα να του αποκαλυφθεί, να τον δει και να μιλήσουν στόμα με στόμα. Δεν ξέρουμε με ποια αποκάλυψη, με ποιο τρόπο, αλλά τον επισκέφθηκε και ο Ιώβ λέει: «Μέχρι τώρα σ' άκουγα, τώρα όμως σε βλέπω». Και αυτό ήταν, αδερφοί αγαπητοί, το αρχικό σχέδιο του Θεού. Να αναβαθμίσει τον Ιώβ μέσα στην παρουσία του Θεού στην οποία βρισκότανε. Να τον φέρει πιο κοντά του. Να του φανερώσει πιο πολλά. Να τον ευλογήσει ακόμη περισσότερο. Να δοξάσει τον Ιώβ για να δοξαστεί ο Θεός. Αλλά και μέσα από αυτή την εμπειρία του Ιώβ, όλοι εμείς σήμερα να παίρνουμε, και όχι μόνο σήμερα, σ' όλη μας τη ζωή, σ' όλα τα χρόνια του Χριστού, να παίρνουμε την διδασκαλία, την γένουσα. Και ποια είναι? Δεν ξέρουμε τίποτα εάν δεν μας το φανερώσει ο Θεός. Αν δεν μας οδηγήσει ο Θεός, δεν θα πάμε πουθενά. Και εάν δεν μας διδάξει ο Χριστός, δεν θα ξέρουμε τίποτα. Να καταλάβουμε δηλαδή την απόλυτη αδυναμία στην οποία βρισκόμαστε σαν άνθρωποι ευλογημένοι. Με αποκάλυψη από το Λόγο του Θεού, με αναγέννηση, με βάφτιση με Πνεύμα Άγιο, να συνειδητοποιήσουμε οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος το πνευματικό που ο Θεός μας έχει φτάσει, αυτά που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε.
Και αν συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία μας εξ αγνίας, τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να ταπεινωθούμε και να πούμε, Κύριε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω πού πρέπει να πάω. Δεν ξέρω τι πρέπει να λέω. Δεν ξέρω, Κύριε. Και τότε, καθώς θα ταπεινώνεσαι, αλλά πράος και ταπεινός στην καρδιά, θα ταπεινώνεσαι όχι με μορφή ταπεινοφροσύνης, θα ταπεινώνεσαι ουσιαστικά, πραγματικά, με επίγνωση της απόλυτης αδυναμίας σου. Καθώς θα ταπεινώνεσαι γνωρίζοντας δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπορούσε να κάνει τίποτα ο Ιώβ για να ελευθερωθεί από τα δεσμά του διαβόλου? Τίποτα. Που τον είχε παραδώσει και ο Θεός μέχρι να διαφυλάτει τη ζωή του. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εάν δε, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά κατανοήσουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας ότι δεν ξέρουμε τίποτα, δεν μπορούμε τίποτα, τότε μέσα σε αυτή την ταπείνωση εκ της επιγνώσεως της απόλυτης και τέλειας αδυναμίας μας, τότε, όπως κατάλαβε και ο Παύλος, ο Θεός θα φανεί και θα φαίνεται δυνατός στη ζωή μας, πράγμα το οποίο θέλουμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας δίνει ο Λόγος του Θεού να καταλάβουμε? Θέλεις ο Θεός να είναι παντοδύναμος στη ζωή σου? Συνειδητοποίησε, ομολόγησε και συμπεριφέρσου ενώπιον Θεού και ανθρώπων με την απόλυτη αληθινά αδυναμία σου, βάζοντας την μπροστά σου, αφαιρώντας κάθε σοφία, κάθε γνώση, κάθε σύνεση που νομίζεις ότι έχεις και λες και βλακίες λες. Και λέω, ό,τι λέμε είναι βλακίες, ανοησίες, αφροσύνες, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, σαν τους τρεις άθλιους παρηγορητές που λέγανε και τα στηρίζαν στο Λόγο του Θεού και βρέθηκαν και ένοχοι ενώπιον του Θεού. Αποκαλύφθηκε ενώπιον του Θεού, ήτανε άθλοι και ουτιδανοί και δεν είχαν καταλάβει και τίποτα. Και νόμιζαν ότι ήσαν και σοφοί και συνετοί. Και νόμιζαν ότι ήταν μεγάλοι και σπουδαίοι. Και στα μάτια του Θεού ήταν άθλοι, άχρηστοι, γιατί δεν έπραξαν το ορθόν ενώπιον του Θεού, όπως ο δούλος του Θεού, ο Ιώβ, που έπραξε το ορθόν, πώς? Κάμνοντας υπομονή και όταν ακόμη δεν ήξερε τίποτα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Με την υπομονή του κέρδισε την ψυχή του και την ευλογία του Θεού. Έχομεν χρίαν υπομονής, αδελφοί μας, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, γιατί μόνο τότε μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και κάνοντας το θέλημα του Θεού, μόνο τότε θα απολαύσουμε τις επαγγελίες του Θεού. Έχουμε ένα όπλο, πολύ δυνατό, περιγεγραμμένο απόλυτα στο Λόγο του Θεού. Δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Και υπομονή τι σημαίνει? Υπομένω, περιμένω, συνεχίζω τον αγώνα τον καλό και περπατάω το δρόμο μου, έστω και αν δεν ξέρω, εξητώντας τον Κύριο. Το αντίθετο της υπομονής, που όταν δεν την έχουμε χάνουμε την ψυχή μας, αγανάκτηση, απελπισία, σταματάω, αλλάζω δρόμο, φεύγω, τα βάζω με το Θεό, τα βάζω με όλους και αναγνωρίζω στον εαυτό μου
την απόλυτη γνώση σε μένα και την απόλυτη αδυναμία στους άλλους. Είναι ο δρόμος, ο βεβαιωμένος για την απώλεια της ψυχής σου. Και ο δρόμος, ο βεβαιωμένος για τη σωτηρία της ψυχής μας είναι κάνω υπομονή και περιμένω τον Κύριο. Κάνω υπομονή και περιμένω να δω ο Θεός τι θα κάνει. Και του το λέω, Κύριε, να δω τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Μπορεί να μην αντέχω. Όταν λοιπόν ταλαιπωρούμε, λέει ο Παύλος, τότε έχω πάρει μια απόφαση. Στερεία μετακίνητη. Να καυχαίμαι στις ταλαιπωρίες μου. Τι είδους καύχες είναι αυτή? Καυχαίμαι στις ταλαιπωρίες μου γιατί ξέρω ότι ο Θεός θα επέμβει και θα ενεργήσει. Καυχαίμαι στις δυσκολίες και στις αδυναμίες, στις αποτυχίες μου, γιατί ξέρω ότι ο Θεός με παρακολουθεί και επειδή επιμένω και συνεχίζω, ο Θεός θα ενεργήσει και θα κάνει ανατροπές, θαυμάσια και μεγαλεία. Δεν αποκάμω. Και αν αποκάμω, ζητάω βοήθεια από το Θεό και συνεχίζω. Και τότε κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος ότι όταν είναι αδύνατος, τότε είναι δυνατός. Όταν με το μυαλό του, με την καρδιά του, με τις επιθυμίες του συνειδητοποιεί ότι είναι αδύνατος, τότε είναι δυνατός, γιατί στην αδυναμία του και μάλιστα στην πλήρη αδυναμία του, τότε αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού σε αυτόν τελεία. Το κατάλαβε και ο Ιώβ. Και τώρα που το κατάλαβε ο Ιώβ, ο Θεός τον επισκέπτεται, του ανοίγει τα μάτια και συνομιλεί μαζί του. Μέχρι τότε τον είχε εγκαταλείψει, ούτε λέξη δεν του λέγε. Τώρα μπορεί να τον πλησιάσει. Γιατί? Γιατί είναι ταπεινός και στους ταπεινούς ο Θεός κάνει χάρη. Ταπεινώθηκε από την επίγνωση της αδυναμίας του. Τον πλησιάζει λοιπόν και του λέει, για έλα εδώ κοντά μου, για έλα να διαπραγματευτούμε. Και ο Ιώβ δεν μπορεί να πει τίποτα. Κύριε, ξέρω ότι δίνεσαι τα πάντα και τίποτα δεν είναι αδύνατο σε σένα. Το ξέρεις? Το ξέρω, λέει, Κύριε, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο σε σένα. Τα πάντα είναι δυνατά σε σένα και δεν υπάρχει καμία σκέψη σου και καμία απόφασή σου που όταν την αποφασίσεις υπάρχει κάποιος που να μπορεί να σε εμποδίσει. Κανένας δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Γι' αυτό ποιος είμαι εγώ και αν σε αμφισβητώ, Κύριε? Αμφισβητώ το Θεό, αμφισβητώ τα αδέλφια μου, αμφισβητώ την παρουσία του Θεού, αμφισβητώ την Εκκλησία. Τι σώη αμφισβήτηση, τι σώη συμπεριφορά είναι? Ποιος είσαι εσύ και αμφισβητείς? Έτσι λέει ο ποιος είμαι εγώ και αμφισβητώ. Μου αποκάλυψες τη σοφία σου, την πρόνοιά σου, τη δύναμή σου, την απόλυτη κυριαρχία σου. Ποιος είμαι εγώ να σε αμφισβητώ και να αμφισβητώ αυτά που επιτρέπεις στη ζωή μου, αυτούς που μου φέρνεις δίπλα μου? Ποιος είμαι εγώ να αμφισβητώ τον μικρό και τον μεγάλο? Και πώς τους αμφισβήτησα? Γιατί πρόφερα εκείνα τα οποία δεν καταλάβαινα και είπα πράγματα υπερθαύμαστα. Ασχολήθηκα με πράγματα υπερθαύμαστα για μένα. Και τώρα παίρνει τη θέση που θέλει ο Θεός να παίρνουμε. Άκουσόν με, σε παρακαλώ. Εγώ θα σε ρωτήσω πια να μου πεις. Δεν θα ξαναμιλήσω. Τι ωραία θέση. Δεν θα ξαναβγάλω λέξη. Αμήν, Κύριε. Πες αμήν, αδερφέ. Αμήν. Δεν θα ξαναβγάλω λέξη. Θα το βουλώσω. Δεν θα ξαναπώ τίποτα. Σε παρακαλώ, εσύ μίλα και δίδαξέ με. Τι ωραία θέση είναι αυτή, αδερφή.
Γιατί εμείς γινόμαστε διδάσκαλοι. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε. Προσπαθούμε να πείσουμε για τα λάθη μας που δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι λάθη μας και το θεωρούμε βέβαια σωστά, να πείσουμε και τον άλλον. Και τι γινόμαστε? Από λάθος σε λάθος, από αφροσύνη σε αφροσύνη και εν τελικά μέσα στην ανοησία μας αμφισβητούμε τους πάντες και τα πάντα. Σε παρακαλώ, δέξου την ταπείνωσή μου, βδελίτομαι, ντρέπομαι για τον εαυτό μου, μετανοώ και σκύβω το κεφάλι μου και το χώνω μέσα στο χώμα και στη στάχτη. Δεν είμαι άξιος να σταθώ μπροστά σου. Δεν είμαι άξιος για τίποτα. Είμαι εντελώς ανάξιος. Δεν είναι ωραία επίγνωση, αγαπημένα μου αδέλφια. Να καταλάβω σήμερα, κάνε μας όλους μας να καταλάβουμε, Κύριε, ότι τίποτα, για τίποτα, με τίποτα, να καταδικάσουμε τις σκέψεις μας, να καταδικάσουμε τις επιθυμίες της καρδιάς μας, να καταδικάσουμε τα σχέδιά μας. Αδερφοί αγαπητοί, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και είναι σωστό, να πλησιάσουμε τον Χριστό. Αλλά με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου και τρέμοντας το Λόγο του Θεού. Κανένα επηρεασμό από κανέναν. Ούτε από τη γυναίκα μου, ούτε από τον άντρα σου, ούτε από τους αδερφούς μου, ούτε από κανέναν. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου, λέει η Γραφή. Κανένας. Το μόνο που θέλω είναι Ιησού Χριστόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, και τούτο σταυρωμένο. Από εκεί πέρα τώρα επεμβαίνει ο Θεός και μετατρέπει τα πάντα, μεταμορφώνει τα πάντα. Του λέει, τώρα σε δέχομαι. Τώρα αναλαμβάνω εγώ τα πάντα στη ζωή σου. Αλλά υπάρχει ακόμη μία εκκρεμότης που πρέπει εσύ να τακτοποιήσεις. Εγώ σε συγχώρεσα, εγώ σε ελέησα, εγώ είμαι έτοιμος ευλογών να ευλογήσω τα έσχατά σου, μάλλον περισσότερο παρά τα πρώτα. Εγώ θα κάνω νέα πράγματα στη ζωή σου τα οποία δεν μπορείς να φανταστείς. Θα σου δώσω νέα παιδιά, θα σου δώσω τέλεια παιδιά, θα σου δώσω, για την Παλαιά Διαθήκη μιλάει ο Λόγος του Θεού, υπάρχοντα διπλάσια. Εγώ θα σε ευλογήσω, για την Καινή Διαθήκη, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Μία εκκρεμότης. Υπάρχουν αυτοί οι τρεις άθλοι παρηγορητές που σε πίκραναν, που σε στενοχώρησαν. Και πρέπει τώρα εσύ, για να σε ευλογήσω, όχι επειδή σε ευλόγησα, για να σε ευλογήσω απλώς, αλλιώς δεν πρόκειται να σε ευλογήσω, θα τους στείλω σε σένα, θα τους ελέγξω εγώ, θα τους οδηγήσω τι να κάνουνε και εσύ ένα πράγμα θα κάνεις. Θα τους αγαπήσεις συγχωρώντας αυτούς. Ένα πράγμα θα κάνεις. Θα τους συγχωρέσεις. Θα τους αγαπήσεις και θα τους συγχωρέσεις. Είναι εύκολο? Τώρα για το Ιωβ τα πάντα είναι εύκολα. Τώρα εκεί που έχει φτάσει η καρδιά του τα πάντα είναι εύκολα. Η απόλυτη υπακοή είναι πια δεδομένη. Τώρα πια δεν φοβάται μην κάνει λάθος. Τώρα δεν φοβάται αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Όπως πριν αρχίσει η δοκιμασία του. Τώρα ξέρει ότι ο Θεός έχει αναλάβει κατά πάντα τη ζωή του εκ πείρας από την βιωματική του εμπειρία. Και λέει, στείλ τους και θα δεις. Τους στέλνει, προσεύχεται, οικετεύει το Θεό υπέρ αυτών να τους ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ από αυτόν.
Και τότε ανοίγει ο ουρανός, αλλάζει σελίδα ο Θεός στη ζωή του και αποφασίζει φανερά πλέον ευλογών να τον ευλογεί και πληθύνων να τον πληθύνει. Και του χάρισε άλλα 140 χρόνια, χωρίς αγωνία, μην κάνει λάθος, χωρίς φόβο, μόνο ευλογία, δοξολογία, ευγνωμοσύνη και ευχαριστία για αυτό το παντοδύναμο Θεό. Και αυτός ήταν ο Ιώβ, αλλά και αυτός είσαι εσύ. Είσαι ένας μικρός Ιώβ. Να το πω πιο σωστά, είσαι ένας μεγαλύτερος Ιώβ. Γιατί αν ήρθε σήμερα στην Εκκλησία, είναι γιατί ο Χριστός προπορευότανε, σου άνοιξε το δρόμο, μπόρεσες να έρθεις υπακούοντας το κάλεσμα του Θεού. Εκείνο τώρα που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι εδώ στην Εκκλησία που είναι ο Χριστός. Πώς στεκόμαστε? Ποιο είναι το πνεύμα που ακούμε, που βλέπουμε, που κοιτάζουμε, που παρατηρούμε, που συναναστρεφόμεθα? Ποιο είναι το πνεύμα? Είναι το πνεύμα των τριών άθλιων παρηγορητών που θα έρθουν σε ταπείνωση με το ζόρι από το Θεό. Θα τους ταπεινώσει ως εδάφος. Πηγαίνετε να ταπεινωθείτε μπροστά στον Ιώβ, εσείς που τον κατακρίνατε, που τον καταδικάζατε. Πηγαίνετε τώρα για να γλιτώσετε. Ή θα σταθούμε μπροστά στο Θεό και δεν θα ακούμε με μόνο τη φωνή Του, αλλά θα βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού στη ζωή μας και το χέρι Του υψωμένο προς ευλογία σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Αυτό είναι το ερώτημα, η πρόσκληση, και την απάντηση τη δίνεις εσύ. Αμήν.